Και να προχωρήσουμε στον Νικόλα Ράπτη. Και να ευχηθούμε καλή αρχή. Ξεκινάνε αύριο. Αύριο ξεκινάνε με τη Μαρία Ηλιάκη στο Μακεδονία. Είναι επιτέλους η ώρα να κάνει πρεμιέρα αυτό το γιοφύρι της Άρτας, η εκπομπή για τα 30 χρόνια και πλάς πελέον του Αντένα. Ο Νικόλας μίλησε για αυτή την πρεμιέρα στην αγαπημένη μας Σοφία Ραυτοπούλου και γενικότερα για τα τηλεοπτικά. Γίνεται, ξεκινάτε με τη Μαρία Ηλιάκη. Ξεκινάει τώρα το Σαββατοκύριακο η εκπομπή. Έχω μεγάλη χαρά που ξεκινάει, γιατί ήταν μια δουλειά στην οποία ασχοληθήκαμε πολύ. Παραδώσαμε 30 επεισόδια και ήθελα και εγώ, είχα αγωνία να δω πότε θα παιχτεί. Οπότε τώρα να ευχηθώ καλή αρχή σε όλη την ομάδα και σε όσους δούλεψαν για αυτό το project. Να τα πεις εσύ για να μην τα πω εγώ, πού, πότε, μέχρι πότε. Κοίτα, ξεκινάει Σαββατοκύριακο στις 8 ώρα το βράδυ στο Μακεδονία. Θα παίζει Σάββατο και Κυριακή. Με τη Μαρία Ηλιάκη, έτσι τι είπατε όταν ανακοινώθηκε η ημερομηνία προβολής? Επιτέλους. Θα περιμέναμε να δούμε πότε θα ξεκινήσει. Γιατί και εμείς είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, φαντάζομαι και η Μαρία. Οπότε θέλαμε να δούμε πότε θα ξεκινήσει, γιατί όπως σου είχα πει και την προηγούμενη φορά, τελειώνει και το συμβόλαιό μου, οπότε θέλω να δω τώρα τι θα γίνει με το κανάλι, να μιλήσω, αν θα είμαι εκεί του χρόνου. Σε τι φάση συζητήσεων είσαι? Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η φάση συζητήσεων, γιατί περιμένω μια απάντηση να δω τι θα γίνει με το 5x5. Οπότε βάσει και τη απάντηση για το 5x5 θα αρχίσω, θα δω και εγώ πώς θα κινηθώ. Η αλήθεια είναι ότι έχει γραφτεί πως το project θα μπει στον πάγο. Η ενημέρωση που έχεις εσύ ποια είναι? Δεν έχω καμία ενημέρωση. Εγώ κλήθηκα να κάνω ένα δοκιμαστικό, το project μου άρεσε, θεωρώ ότι πήγε καλά. Μπρούσεις από άλλα κανάλια έχουν ξεκινήσει ή είναι ακόμα νωρίς? Με πήραν από άλλα κανάλια, αλλά αυτή τη στιγμή εκτιμώ ότι πρώτα πρέπει να δω τι θα γίνει με το κανάλι στο οποίο βρίσκομαι, γιατί έχω ενεργό συμβόλαιο, το οποίο ολοκληρώνεται τέλος Ιουνίου και από εκεί και πέρα θα πράξω αναλόγως. Το ιδανικό σου για τη νέα σεζόν ποιο είναι? Δεν έχω ιδανικό. Είμαι καλά με το ραδιόφωνο εδώ στο δρόμο 89,8. Ξέρω θα ξεκινήσει. Ξέρω ότι σίγουρα αυτό με τη συνδρομητική θα πάει και του χρόνου το πλεκτό. Σε έχουμε δει και σε συνεντεύξεις, έτσι με ένα πιο φαν χαρακτήρα. Σε καθημερινή εκπομπή, ενδεχομένως, ας πούμε, στο πάνελ θα μπορούσες να βρεθείς? Είναι ανάλογα με την ομάδα. Όλα τα πράγματα τα συζητάω. Αν κρίνω ότι οι άνθρωποι που είναι να συνεργαστώ δεν μου ταιριάζουν, δεν θα το κάνω. Αν η ομάδα είναι αυτή που θεωρώ εγώ ότι ταιριάζω, θα είναι κάτι το οποίο θα το συζητούσα. Με το Φάνη Λαμπρόπουλο. Ο Φανάρας τι? Θα σας δούμε. Τώρα με το Φάνη έχουμε σταματήσει να συνεργαζόμαστε. Γι' αυτό σου λέω, ήταν όμως κάτι το οποίο είχε κάνει εξαιρετική επιτυχία. Εννοείται, αλλά τώρα ο καθένας κάνει τα δικά του πράγματα. Είναι διαφορετική η καθημερινότητά μας. Έχουμε και δύο το ραδιόφωνο που είναι κάτι, αν με ρωτάς, πολύ δεσμευτικό το καθημερινό ραδιόφωνο. Είναι ένας κύκλος που έκλεισε. Κοίτα, δεν λέω ποτέ. Δεν λέω ποτέ ποτέ. Αλλά προς το παρόν, ξέρεις, ο καθένας κάνει τα δικά του πράγματα. Με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου έχετε σχέση? Κοίτα, μιλάμε στα πλαίσια τα φιλικά. Προχθές, ας πούμε, που πήγα στον Αντένα να κάνουμε τη φωτογράφηση για την εκπομπή με τη Μαρία, εκεί ήταν ο Γρηγόρης, γιατί έγινε πιο δίπλα. Η φωτογράφηση ήταν πολύ όμορφο το ότι πήγα εκεί, γιατί πέρασα 2 χρόνια εκεί. Όλη η τεχνική, οι μακιγιές, οι άνθρωποι του Γρηγόρη ήταν εκεί. Οπότε χάρηκα πάρα πολύ που τους είδα. Δηλαδή, έκατσα 4 ώρες γιατί μιλάγαμε. Να σου ευχηθούμε με το καλό. Εσύ τι άλλα? Γιατί επιλέγεις να μην μιλάς για την προσωπική σου ζωή, ενώ γενικότερα είσαι έτσι ένας πολύ ανοιχτός άνθρωπος? Γιατί πίσω από αυτή την ερώτηση που μου κάνεις βρίσκονται πρόσωπα, οικογένειες και καταστάσεις οι οποίες δεν θέλουν να εκτεθούν στα μέσα και δεν έχουν σχέση και με τα μέσα. Από τη στιγμή λοιπόν το ξέρεις πολύ καλά που μου έχει ζητηθεί αυτό, κοιτάω να προστατεύσω αυτούς τους ανθρώπους. Μάλιστα. Παντρεύεται το καλοκαίρι. Με την προσωπική σου ζωή, κάπως έτσι κάνεις. Ρε Dr. Love, δεν πρόλαβε ο άνθρωπος να βάλει τελεία. Αυτή είναι η δουλειά μου. Γιατί με πήρατε εμένα εδώ? Τι να λέω εγώ? Παντρεύεται το καλοκαίρι. Σε στενό οικογενειακό κύκλο με την Εμμανουέλα. Εκεί που θα πάει. Του. Και ήταν πολύ ωραίο γιατί της είχε κάνει πρόταση γάμου στο Παρίσι. Όλοι πάνε στον πύργο του Άιφελ. Εκείνος πού την είχε κάνει? Πού? Στην Disneyland. Με το Μίκη και τη Μίνη. Πάρα πολύ ωραία. Πιο ωραίο. Και Νικόλα Ράπτη δεν αφήσαμε τίποτα να μην πούμε. Όχι, όχι. Το ξέραμε. Δούλευα μαζί τότε και είχε πάρει και το δαχτυλίδι. Πήγε Παρίσι. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Γλυκό, τρυφερό αγόρι που θέλει να συνεχίσει την τηλεοπτική του παρουσία. Ναι, θέλει. Αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή ότι. Πάντω εμεί και επαγγελματικά. Πρέπει να είμαστε εμεί οι 4 από του λίγου που δεν έχουν κάνει δοκιμαστικό για το 5x5. Και δεν θα βγει κιόλα, κατάλαβε. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή αυτό πάλι που έχει γίνει φέτο, φοβερό.
Ξεκινάνε με τη Μαρία Ηλιάκη. Ναι, αύριο. Ναι, παιδιά. Και είναι και... Μου είπαν ότι τα πρώτα επεισόδια που θα δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο είναι τα πολύ παλιά που θα δούμε στα πρώτα του βήματα, ας πούμε, τον Γιώργο Παπαδάκη, τον Τέρενς Κουίκ. Μιλάμε για την αρχή-αρχή του Αντένα, όταν στα πρώτα βήματα της ιδιωτικής τηλεόρασης. Οπότε θα έχει και ένα ενδιαφέρον οι νεότεροι να δούνε πώς ήταν τότε τα πρόσωπα και τα πράγματα. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Καλή και μετά θα περάσει, πιστεύω, και στον Αντένα θα προβληθεί αυτό το πρόγραμμα, ναι, αφού κλείσει τον κύκλο έτσι, του. Έτσι θέλουν. Να παίξει επανάληψη μετά και στον Αντένα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.